μαύρος, τι λευκός, τι άσπρος, τι κοντός. Για μένα θα είσαι πάντα ένας αδερφός. Γιατί σου είναι ένα στόμα, όπως και οι παπαγάλοι. Πάντα αυτοί θα λένε. Στις μέρες μας, το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού βρίσκεται σε έξαρση, αποτελώντας αντικείμενο έμπνευσης για πολλούς νέους. Συγκεκριμένα, σε γνωστό talent show, ένας νεαρός ράπερ έθιξε το θέμα του σχολικού εκφοβισμού, προκαλώντας πολλές αντιδράσεις. Διαφορετικός. Τα παιδιά το χτυπάγανε, τον κορυδεύανε. Και όταν πήγαινε σπίτι, οι γονείς του κλαίγανε. Το ρωτούσαν και μου που χτύπησες πάλι. Το μόνο που έκανε ο μικρός κούναγε κεφάλι. Με αφορμή αυτή την εμφάνιση, τη Δευτέρα το απόγευμα, παρευρέθηκε στην εκπομπή μαζί ο σχολικός σύμβουλος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Θανάσης Διαλεκτόπουλος, αναλύοντας την έννοια του σχολικού εκφοβισμού, τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης, αλλά και πόσο συχνό φαινόμενο είναι στην πόλη της Καβάλας. Ο εκφοβισμός είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά αφορά τη λεκτική βία και προκαλεί συναισθήματα αρνητικά στο θήτη. Δυστυχώς είναι αρκετά από μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα παιδιά γίνονται μάρτυρες βίας η οποία μέσα μας υπάρχει και γύρω μας υφίσταται από την τηλεόραση, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και αυτό δυστυχώς το μεταφέρουν και στο σχολείο. Μιμούνται έτσι πράξεις βίας. Και νομίζω ότι σε αυτή την ηλικία τα παιδιά είναι και πιο σκληρά. Βεβαίως. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο μπορεί να οδηγήσει σε κατάθλιψη ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο κακόγουστων αστεϊσμών, κακόγουστων επαναλαμβάνω αστεϊσμών, που μπορεί να αφορά την εξωτερική εμφάνιση ενός παιδιού από ένα συμμαθητή του. Και αυτό το πράγμα μπορεί να έχει πάρα πολύ αρνητικές συνέπειες, είτε άμεσες είτε μακροχρόνιες ακόμα. Πρέπει να είμαστε θετικοί στην διαφορετικότητα. Η διαφορετικότητα είτε έχει τη μορφή ξενοφοβίας, έτσι. Πολλοί είναι ξενοφοβικοί, έτσι. Βλέπετε τώρα πρόσφατα με τους μετανάστες, τους πρόσφατες τέλος πάντων, πολλοί παίρνουν μια αρνητική στάση, βλέπουμε πάλι κάποια κρούσματα γονέων οι οποίοι δηλώνουν άρνηση να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους, τα Ελληνόπουλα, το σχολείο στο οποίο έχουν ενταχθεί και φοιτούν και προσφυγόπουλα. Αυτό είναι μια μορφή ρατσισμού, που ο ρατσισμός είναι και αυτός μια μορφή βίας η οποία εμφανίζεται στα σχολικά περιβάλλοντα. Αυτό το οποίο ενδείκνυται ένας μαθητής ο οποίος έχει υποπέσει θύμα σχολικής βίας και εκφοβισμού, αυτό το οποίο ενδείκνυται να κάνει, είναι πρώτα-πρώτα να μην χάσει την ψυχραιμία του. Να μην προκαλέσει και ο ίδιος βία, κατά δεύτερο λόγο. Να φροντίζει να είναι κοντά σε άλλα άτομα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να μιλήσει ή στον εκπαιδευτικό, είτε σε κάποιον ενήλικα ή σε κάποιους οργανισμούς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι έτσι, για την καταπολέμηση αυτών των φαινομένων.